Σοβαρές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη έφερε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς πολλά πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, όπως η αρχιτεκτονική της Ξάνθης, έμειναν χωρίς καθόλου φοιτητές, ενώ άλλα τμήματα είχαν λιγότερους από 10 πρωτοετής φοιτητές. Ήμουν κάθετα αντίθετο στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. Όχι για λόγους, ξέρετε, που λέει ο λαός να μπουν τα παιδιά με 2 και με 3 στα πανεπιστήμια, αλλά γιατί είναι σαν να χτίζουμε ένα σπίτι από τα κεραμίδια. Μένα δεν μου λέει κάτι η θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Δηλαδή φτάσαν τα παιδιά στα 18 τους και αποφασίζουμε από εκεί και πέρα να βάλουμε μία λεμιτόμο, από εδώ πάνε οι καλοί, από εδώ πάνε οι κακοί μαθητές. Και το στίγμα αυτό μένει διαβίου, πιστέψτε με. Ήταν νομίζω μία γρήγορη βιαστική ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας, η οποία μας έπιασε απροετοίμαστους. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι είναι κάτι καλό. Αρκετοί πρόεδροι τμήματων έπεσαν στην παγίδα αυτή να συνομιλήσουν και μεταξύ τους ομοειδή τμήματα ανά την Ελλάδα, όπως έγινε με την αρχιτεκτονική, γιατί νομίζω ότι το τμήμα που συζητιέται σε όλη τη χώρα είναι το τμήμα αρχιτεκτονικής στην Ξάνθη, χωρίς να είμαι μέλος του ασφαλώς. Αλλά ακούμε από τη διοίκηση του τμήματος ότι υπήρχε μια συμφωνία των τμήματων αρχιτεκτονικής όλης της χώρας να πάνε τη βάση το 1,2 τον συντελεστή. Όταν υπαναχώρησαν κάποιοι πρόεδροι, έτρεξε και ο πρόεδρος του τμήματος αυτού να υπαναχωρήσει, δεν προλάβαμε από τη Σύγκλιτο να σταλεί. Είχε μπει δηλαδή ήδη στο λογισμικό του Υπουργείου το 1,2 και είχαμε το φαινόμενο αυτό που είχαμε. Έντονη είναι η ανησυχία για την επόμενη μέρα των ιδρυμάτων αυτών, καθώς πλέον το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται ακόμα και λουκέτο τους. Έντονη είναι ακόμα η ανησυχία και για το μέλλον των περιφερειακών πανεπιστημίων, καθώς αρκετά από αυτά θα υπολειτουργούν. Ήδη το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Τι θα γίνει με τα τμήματα αυτά? Θα κλείσουν? Θα πρέπει, λέει, τα πανεπιστήμια να κάνουν προτάσεις τι θα γίνει? Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις τμήματα στη περιφέρεια να βάλουν λουκέτο. Εγώ, ξέρετε τι θα έλεγα? Τότε να βάλουν λουκέτο και στην ελληνική περιφέρεια. Γιατί δεν κλείνουν ένα από τα κεντρικά πανεπιστήμια? Ξέρετε, κύριε Σπιτζέρη, θα μιλήσω σήμερα λίγο σκληρά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 2 πανεπιστήμια. 3. 3 πανεπιστήμια έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρουν όλα τα παιδιά μας να μένουν εκεί, λοιπόν. Δεν θα νοικιαστούν τα σπίτια στην περιφέρειά μας ασφαλώς. Ωραία. Γιατί η τοπική οικονομία προσδοκά από αυτή την κίνηση, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και πνευματική και πολιτισμική κίνηση. Ας καταλάβουν εκεί στην Αθήνα πια ότι δεν μπορεί να πάνε όλα τα παιδιά μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Την υπόλοιπη περιφέρεια την σκοτώνουν, κύριε Σπιτσέρη, με αυτά τα μέτρα. Η κυρία Κεραμέως δεν έχει έρθει στα μέρη μας να δει πως ζούμε εδώ στην περιφέρεια. Δεν την έχω δει να έρχεται στα μέρη μας προφανώς, δεν ξέρω, είναι μεγαλωμένη στην Αθήνα. Προφανώς έχει μια μεγαλοαστική αντίληψη για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί, εμείς εδώ στην περιφέρεια δεν ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν επιλέγεται, όχι γιατί δεν είναι καλό. Αυτά που ακούμε και γράφονται, κύριε Σπιτσέρη, για κακά τμήματα, πιστέψτε με. Το τμήμα δασολογίας στην Ορεστιάδα που έχει πληγεί, έχει εξαιρετικό προσωπικό, είναι από τα καλύτερα στη χώρα. Δεν επιλέγει από τους υποψήφιους γιατί είναι στην άκρη του Θεού. Είναι στην Ορεστιάδα. Είναι τραγικό, λοιπόν, να λειτουργούμε έτσι σε αυτή τη χώρα. Και να λέμε να κλείσουν τα τμήματα αυτά επειδή δεν έχουν εισακταίους. Έχει 20 συναδέρφους εξαιρετικού επίπεδου, με διεθνή αναγνώριση, όπου έκαναν μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα το κριτήριο της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας, που δεν είναι λάθος, είναι το οικονομικό. Αφού έχουμε συρρυκνώσει τον πληθυσμό στις πολύ μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα κυρίως, στη Θεσσαλονίκη, άρα πώς να έρθει στην Ορεστιάδα? Ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Θανάσης Καραφίλης, τονίζει ότι αν χρειάζεται αναδιάρθρωση σε πανεπιστήμια, τότε αυτά πρέπει να γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να ενισχυθούν τα περιφερειακά ιδρύματα. Άμεσα φοιτητική στέγη για όσους φοιτητές χρειάζονται. Δεν μπορεί μια οικογένεια να δαπανά 700-800 ευρώ το μήνα, που είναι ένα μέσο κόστος σπουδών στην Ελλάδα πια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και δεν πρέπει να κάνουμε ένα υδροκέφαλο πανεπιστήμιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ενισχυθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια με διάφορους τρόπους. Ωραία, λένε δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί. Να κλείσει το δασολογίας, λοιπόν, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ας κλείσουν. Δεν μπορεί να έχει το Αριστοτέλειο 50 τμήματα, κύριε Σπιτσέρη. 50 τμήματα. Και απέναντι ακριβώς στην Εγνατία Οδό να είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο που έχει άλλα 10-12 τμήματα. Ωραία, λοιπόν. Τι θα γίνει, έτσι θα πορευτούμε? Και θα κλείσουν τα περιφερειακά τμήματα να ικανοποιηθούν, λοιπόν, όλοι στο κέντρο? Και από εκεί και πέρα, ποιος θα φυλάει Θερμοπύλες πια?
η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Ρόδος. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πλήττεται βάναυσα. Το Δημοκρίτιο,